Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου σας προσκαλεί το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Οκτωβρίου αυτού του χρόνου, του 21, αυτού του δύσκολου χρόνου, στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου να παρακολουθήσετε τη θεατρική παράσταση «Ότι κόσμος μπαμπά» του Κώστα Μουρσελά. Μια παράσταση η οποία έκανε πρεμιέρα στην 32η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσεων Αιγαίου στην Άξο στις 23 του Σεπτέμβρη. Ένας Μουρσελάς φάνταστος, ρεαλιστής, όταν το έγραψε ήταν τα δύσκολα χρόνια της Χούντας και έχει απίστευτα υπονοούμενα μέσα στο κείμενό του, το οποίο απέδωσαν με τη βοήθεια της κυρίας Νίτσας Κλούβα της σκηνοθέτηδος, η ερασιτέχνηση το βιεί μας πάρα πολύ καλά. Να συμπληρώσει η κυρία Κλούβα και μετά μπορώ να συνεχίσω κι εγώ, απλά να πω ότι η είσοδος θα είναι με εθελοντική εισφορά στο Ομήριο. Πράγματι θα θέλαμε τη βοήθειά σας, αλλά θα θέλαμε βασικά την παρουσία του χιώτικου κοινού, του χιώτικου θεατρόφιλου κοινού, να δει μια εξαιρετική παράσταση, η οποία απέσπασε πολύ καλές κριτικές στην Άξο και μας άφησε και εμάς τους ηθοποιούς έκπληκτους από αυτό τον πλούτο των λόγων. Τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά του Ομηρίου και νομίζω ότι θα περάσουμε πολύ ωραία. Το Σάββατο και Κυριακή, 8 το βράδυ. Λοιπόν, το έργο του Κώστα Μουρσελά, «Ότι κόσμος μπαμπά», είναι σάτυρα, η οποία, όπως είπε, προείπε ο κύριος Στήρος, γράφτηκε την περίοδο της δικτατορίας, το 73-74, και πρωτοπαίχτηκε τότε. Διαπιστώνει κανείς όμως σήμερα ότι έχει εκπληκτικές ομοιότητες με το σήμερα, γιατί αναφέρεται σε περιορισμό των ελευθεριών, παραδείγματος χάρη. Αναφέρεται στον κυνήγι του πλουτισμού, του εύκολου πλουτισμού. Αναφέρεται στη λογική του εφησυχασμού. Αναφέρεται σε πάρα πολλά πράγματα, στον καταναλωτισμό, τον υπερκαταναλωτισμό και την προώθησή του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κατευθυνόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης κυρίως. Λοιπόν, όλο αυτό περνάει 50 χρόνια μετά, και είναι φρέσκο-φρέσκο, σαν να γράφτηκε σήμερα. Αν εξαιρέσει τις χρονολογικές αναντιστοιχίες που τις αφαιρέσαμε και σεβαστήκαμε απόλυτα το κείμενο, δεν προσθέσαμε τίποτα απολύτως, τα υπόλοιπα είναι στο σήμερα, σαν να γράφτηκε σήμερα το έργο. Μουσικές πρωτότυπες έχουν γραφτεί από το Σταύρο το Στήρο πάνω στους στίχους του Μουρσελά. Δεν χρησιμοποιήσαμε τις υπάρχουσες από την παράσταση την τότε. Και νομίζω ότι πέτυχε απόλυτα το σκοπό του ο μουσικός μας, γιατί είναι καθαρά επιθεωρησιακό στυλ. Δεν είναι μια σάτυρα που θα πεθάνεις από τα γέλια. Προβληματίζει. Είναι όμως πολύ ουσιαστικός ο λόγος και πολύ εύστοχος.